όλη την όχρη την αγγέλη που θα σου πέταγα να το φέρει με στη μούλη. Αυτό είναι αλλονόν και είναι σε άλλοι συνάδελφοι που το λένε. Δεν μπορούμε να κλέψουμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο ανακοίνωση, καινούριο βίντεο, δεύτερο βίντεο για τη σεζόν. Δεύτερο βίντεο. Έτσι, βέβαια. Όσοι δεν έχετε πάει να δείτε το πρώτο βίντεο που βγάλαμε ουσιαστικά, που είναι το εναρκτήριο βίντεο. Πού είναι? Εγώ να μπω εδώ. Πού είναι το βίντεο? Περίμενε, συγγνώμη. Τι τους διώχνουμε. Είναι καλά, εκεί που είναι βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο. Αμάν. Τώρα θα κάνεις YouTube, τώρα θα το μάθεις αυτό. Κάνεις τη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά, το βίντεο λοιπόν, όπως καταλάβατε, βγήκε κάπου από εδώ πάνω. Δεν ξέρω αν το χάσατε, κλικάρετε να το δείτε. Σε αυτό το βίντεο, τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να ανακοινώσουμε πράγματα, ώστε να υπάρχουν μόνιμα, να τα βλέπετε, να ξέρετε τι γίνεται. Όση ώρα εμείς θα μιλάμε, θα πάρετε ένα χαρτί και θα σημειώνετε αυτά που θα πούμε, για να μην ρωτάτε στα live. Τι και πώς και πότε και πού. Θα γίνει. Όχι, εγώ νόμιζα ότι θα λέγε αυτό που είναι ο Νίκος τώρα. Παραγγείλαμε. Ναι, ότι όσο ώρα εμείς μιλάμε, αυτοί παραγγέλνουν. Θεωρώ ότι το έχουν κάνει ήδη για να βρίσκονται να είναι subscribers στο κανάλι μας. Θεωρώ ότι το ξέρετε ότι κάθε βίντεο συνοδεύεται με φαγητό. Και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μας, είμαστε μια παρέα 5 ατόμων. Πίσω από την κάμερα είναι Ασπασία. Ο Δημήτρης που μιλάει τόση ώρα. Εγώ. Το έχει πάρει μονότερμα. Ο άλλος ο Δημήτρης. Εγώ είμαι αυτός. Ο Νίκος. Και ο Παναγιώτης. Με δίνει συμμαχία. Άντε ρε! Καταρχάς να εξηγηθούμε γιατί απουσιάζαμε. Γιατί? Καλοκαιράκι έπανε. Η αλήθεια είναι ότι έπεσαν πάρα πολλά. Έπεσε, εντάξει, εκτός του καλοκαιριού μεν. Ήταν και ότι για 2 χρόνια περίπου είχαμε μια κατάσταση περίεργη. Το πηγαίναμε τρένο. Που εμείς προσπαθούσαμε να δώσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Κάποια στιγμή αυτό λίγο μας γέμισε από την άποψη ότι φτάσαμε σε ένα. Κουραστήκαμε, ρε παιδί μου. Εντός εισαγωγικών κουραστήκαμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Δεν είναι ότι κουραστήκαμε να το κάνουμε. Οπότε είπαμε ότι. Ένα φρένο. Να και να ξεκινήσουμε να γεμίσουμε μπαταρίες, ώστε να γεμίσουμε τέτοια, να ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά αυτή, λέτε, από το που ξεκίνησε. Δυναμικά. Έτσι. Σε συνδυασμό και με το τέλος της καραντίνας, ήταν ένας ακόμα λόγος, έτσι ώστε να βγούμε έξω, να ζήσουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος, όπως κι εσείς εννοείται. Παρόλα αυτά, λοιπόν, όπως είπα, θα κάνουμε ανακοινώσεις για το τι και πώς θα πάει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Okay. Ό,τι έχει να κάνει με βίντεο, με live streams. Πλατφόρμες. Βέβαια, γιατί εγκαινιάζουμε και καινούργια πράγματα. Θα δοκιμάσουμε βασικά καινούργια πράγματα. Θα τα πούμε στην πορεία. Βεβαίως. Λοιπόν, παρόλα εμείς θα τα πούμε μεν, αλλά θα υπάρχουν και στην περιγραφή. Σωστά. Τα πάντα, ό,τι θέλετε να βρεθείτε, όπως και τα social media υπάρχουν στην περιγραφή. Εννοείται, δεν κάθομαστε τώρα να σας αναλύσουμε. Αλλά θα υπάρχει και το πρόγραμμα το οποίο εμείς θα πούμε τώρα, θα υπάρχει και στην περιγραφή, να το ξέρετε. Οπότε δείτε το και εκεί για να το έχετε. Θα παίχνει μπαλίτσα έτσι. Τα βασικά. Τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, τι θα γίνει με τα βίντεο. Πάμε. Βίντεο κανονικά στο κανάλι εννοείται. Mm-hmm. Στο YouTube μας το ωραίο, στο κόκκινο site, θα το πω έτσι. Στο κόκκινο site. Στην κόκκινη πλατφόρμα. Α, μπράβο. Εντάξει. Α, μπράβο. Mm. Σίγουρα θα έχουμε ένα βίντεο κάθε Σάββατο. Θεωρητικά ναι. Ναι, θεωρητικά ναι. Το ένα βίντεο θα είναι σίγουρα. Ένα βίντεο τη βδομάδα θα είναι σίγουρα. Yeah. Θα προσπαθήσουμε και για δεύτερο. Πέρσι είχατε συνηθίσει να βγάζουμε και 3 βίντεο τη βδομάδα. Είπαμε λίγο να το λατώσουμε αυτό. Οπότε σίγουρα ένα και μπορεί και δεύτερο μες τη βδομάδα. Δεν θα είναι απαραίτητα όλα gameplay και θα εξηγήσουμε στην πορεία κάποια προτζεκτάκια που έχουμε στα πλάνα. Τι θα γίνει με τα live streams? Τι? Τι? Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Κάθε Παρασκευή λοιπόν κλασικά θα έχουμε live stream. Πού είναι το θέμα? Πού θα τα έχουμε τα live stream? Λοιπόν, τελειώνουν τα live stream από το YouTube. Τέλος. Δεν θα κάνουμε ξανά βίντεο εδώ. Συγγνώμη. Live stream. Να, YouTube. Live stream. Okay. Όλα πλέον τα live θα γίνονται στην πλατφόρμα του Twitch. Ωραία. Κατά αποκλειστικότητα. Όμως! Εδώ έρχεται ένα μεγάλο όμως. Όμως, είπαμε, γιατί εντάξει, είδαμε ρε παιδί μου ότι πολλοί κόσμος το κάνει. Έχω αρχίσει και στριμάρω και σε άλλη μια νέα πλατφόρμα η οποία έχει ξεκινήσει. Την πράσινη. Την πράσινη. Την πράσινη. Την πράσινη. Την χάνε. Όχι, εννοώ. Όχι, όχι, όχι. Αυτή η πλατφόρμα είναι το Τρόβο. Ωραία. Νομίζω ότι περισσότεροι όσοι ασχολείστε θα το ξέρετε. Το Τρόβο σίγουρα θα ακολουθείτε και θα βλέπετε κάποιον αγαπημένο σας streamer ή YouTuber να κάνει τα δικά του. Σε αυτή την πλατφόρμα, οπότε λέμε και πήραμε μάλλον εμείς την απόφαση να μπούμε και εμείς σε αυτή την πλατφόρμα. Link θα υπάρχει στην περιγραφή για το κανάλι, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε follow, γιατί θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα ουσιαστικά τα live stream μαζί με το Twitch, θα γίνονται και στο Τρόβο. Ακριβώς. Με μια μικρή διαφορά. Με μια πολύ μικρή διαφορά. Όταν θα γίνεται ένα live stream στο Twitch, ωραία, αν πούμε για παράδειγμα ότι θα κάνει ένα live stream ο Δημήτρης εδώ από το στούντιο, από το χώρο του στο Twitch. Κάποιος άλλος από εμάς θα στριμάρει στο Τρόβο. Από οπότε, το δικό του χώρο. Μπράβο. Οπότε εσείς θα έχετε τη δυνατότητα. Ακριβώς. Άμα θέλετε να δείτε το gameplay κάποιου άλλου από αυτό που είναι στο Twitch, θα πηγαίνετε στο Τρόβο.
Σε αυτό το, βέβαια, το σημείο να πω ότι, άμα να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι αν έχετε και τα δύο παράθυρα βέβαια ανοιχτά, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ εμάς. Με το view time. Έτσι, με το view time που θα δώσετε και στο τρόπο, οπότε ό,τι θέλετε. Εγώ θα συνιστούσα να βλέπετε και στο τρόπο, να το βλέπετε βασικά το live stream από το τρόπο, για πολύ απλούς λόγους, ότι έχει πολύ καλύτερη ποιότητα η εικόνα και πολύ λιγότερο delay. Δηλαδή, αν γράψετε κάτι, εμείς το θα το δούμε πιο γρήγορα στο chat. Αλήθεια. Ναι. Και απλά έχετε μία από τις δύο πλατφόρμες στο mute. Για να μην υπάρχει ήχος. Ναι. Αυτό όμως, να πούμε κάτι, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ότι κάποια στιγμή, κάποια άλλη μέρα, κάποια ξέμπαρκη μέρα, ναι, μπορεί να τη βαρέσει σε κάποιον από εμάς όλους και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα ανοίξω live στο τρόβο. Οκ, okay, τα κλασικά, τα ορθόδοξα live stream θα γίνονται κάθε Παρασκευή στο Twitch, σε συνδυασμό με το τρόβο, ανάλογα και το παιχνίδι που μπορεί να υπάρχει. Γιατί κάποιο μπορεί να μην υπάρχει, να μην χρειάζεται το πολυκάμερο που λέμε εμείς. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε, εάν είναι κάποιο ξέμπαρκο, φυσικά θα κάνετε follow σε όλα τα social media, όπως είπα και εγώ στην αρχή, τα οποία είναι στην περιγραφή. Οπότε θα μαθαίνετε άμεσα που θα στριμάρουμε κάθε φορά. Η ώρα και τη μέρα, δηλαδή. Ακριβώς. Μπορεί να μου έρθει εμένα και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, πάμε εκεί, τρόπο, πάμε. Έχεις απορία. Απορία του κόσμου. Είναι πρόταση να χρησιμοποιούμε και το community tab του YouTube για να δούμε πού μπορούμε να... Ήδη, αφού έχουμε περάσει τους 1000 subscribers, το community tab του YouTube λειτουργεί κανονικά, επομένως και κάθε φορά που ανεβάζουμε και βίντεο ανεβάζουμε κάτι εκεί πέρα. Ναι, κάνεις post, μπορείς. Και κάποτε το... Ναι. Ναι. Αυτό, τώρα ξεκινάμε με το σκεπτικό. Ένα με δύο βίντεο στο YouTube και σίγουρα ένα stream στο Twitch κάθετος στο τρόπο. Παράλληλα. Ναι. Έτσι ξεκινάμε. Τώρα στην πορεία. Αν το επιτρέπει το παιχνίδι, ξαναλέμε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα στην πορεία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και σίγουρα θα ενημερωθείτε στα social media, σε κάποιο βίντεο πάλι ή στα live streams. Εννοείται. Κάποια πραγματάκια για τα project. Λοιπόν, επειδή σίγουρα κάποιος θα πάει να ρωτήσει. Μη σποιλάρεις όμως, απ' έξω απ' έξω. Όχι, FIFA θα έχει. Okay. Αυτό δεν είναι spoil. Όχι, όχι, απλά πρέπει να το καθαρίσω. Για άλλο spoil. Πριν πας από κάτω και γράψεις παίξτε FIFA, FIFA θα παίξουμε. Θα φέρουμε εδώ πέρα τα στήριγματα και θα βάλουμε τους ορούς μας. Έτσι. Θα πατήσουμε πεταλούδες. Ακριβώς. Θα κάτσουμε στις καρέκλες. Θα κάνουμε το show. Το show. Εν πάση περιπτώσει. Την κάσκα. Και θα συνεχίσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι live, αν θα κάνουμε live stream και τέτοια. Αλλά σίγουρα θα συνεχίζουν τα βιντεάκια. Τα κλασικά βιντεάκια FIFA. Αυτά που σας άρεσαν ουσιαστικά την προηγούμενη σεζόν. Που με σπάει στο ξύλο και το πετάει το παράθυρο. Αυτό. Εννοείται θα έχουμε και άλλα βιντεάκια gameplays. Τώρα για σειρές και τα λοιπά θα τα δούμε στην πορεία. Αν κάποιο παιχνίδι μας αρέσει τα λοιπά θα το δείτε σε σειρά. Mm-hmm. Υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν κάποια παλιά παιχνίδια σε βίντεο. Πάμε τώρα να σας πούμε για ένα προτζεκτάκι το οποίο θα βάλουμε στο κανάλι και το οποίο μπορεί να θεωρηθεί, ρε παιδί μου, ήταν σε μία μορφή. Ναι. Παρέμεινε, δεν έφυγε, άλλαξε μορφή. Ναι, είναι σαν να λέμε το παιδί. Τριτοξάδερφος. Ναι. Είναι στο show, με συγγενή. Ναι, ακούμε ότι είναι ο θείος από την Αμερική. Ο θείος από την Αμερική, λοιπόν, του GOAT. Όσοι δεν ξέρετε ποιο είναι το GOAT, πήγαινε εδώ. Πήγαινε εδώ πάνω, ψηλά. Δύο σεζόν, ρε παιδιά, εντάξει. Και τόσο καιρό κάναμε να επιστρέψουμε. Κρίμα, έπρεπε να τα έχετε δει. Binge watching τη σειρά GOAT. Και θα καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό το νέο projectάκι λοιπόν, που θα κάνουμε θα έχει να κάνει καθαρά με ταινίες. Δεν θα πούμε παραπάνω πράγματα. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα περιμένετε το πρώτο επεισόδιο ουσιαστικά. Να δείτε τι είναι. Και εννοείται περιμένουμε το feedback. Από κάτω στα σχόλια να μας πείτε αν σας αρέσει, τι θέλετε να διορθωθεί. Γιατί εμείς έχουμε ένα πλάνο στο μυαλό μας, πώς θα το φτιάξουμε, πώς θα το στήσουμε. Αλλά σίγουρα θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Και να προτείνετε και ταινίες επίσης. Εννοείται. Το μισό. Αλλάξτε το. Θέλουμε πίσω gold. Εάν θέλετε τώρα gold. Εάν θέλετε τώρα gold. Λοιπόν, υπάρχει μια σκέψη. Υπάρχει μια σκέψη η οποία θέλουμε να την κάνουμε πράξη. Βέβαια, αυτό θα φανεί λίγο στο μέλλον για το πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το εγχείρημα από το οποίο, και η σκέψη μάλλον που έχουμε. Ναι. Ωραία. Όταν μπούμε στο πρόγραμμα. Ναι, εντάξει. Ναι. Σκεφτόμαστε να κάνουμε Patreon. Ναι. Όπου εννοείται κάθε tier που θα προσφέρετε, κάθε τι που θα δίνετε τέλος πάντων, εμείς θα σας δίνουμε κάτι παραπάνω. Ανάλογα τον οβολό σας. Ναι. Έτσι. Είναι μια... Να τα λέμε έξω από τα δόντια. Είναι... Κουσάρανε κάποιοι για OnlyFans, αλλά καταλήξαμε στο Patreon. Ναι. Είναι σε πολύ απλοϊκό στάδιο ακόμα στο μυαλό μας όλο αυτό. Θέλουμε να το στήσουμε καλύτερα. Απλά σας δίνουμε έτσι ένα hint ότι σχεδιάζουμε να φτιάξουμε και Patreon στο κανάλι. Α, μπράβο, μισό λεπτό. Ναι, έρχεται το. Έρχεται το αυτό.
Όπα! Θέλω να πας εδώ. Όχι! Εδώ. Εδώ θα λέει Patreon. Εμείς το πουσάραμε, αλλά... Αλλά δυστυχώς επικράτησε το Patreon. Ναι. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει στο, στην περιγραφή το link ακόμα, γιατί δεν θα είναι τέτοιο, δεν θα είναι... Δεν θα μιλάς και τέτοιο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στην περιγραφή ακόμα για το Patreon. Θα ενημερωθείτε όταν είναι, εννοείται, από τα υπόλοιπα social media και στα βίντεο αναλόγως θα το πούμε όταν θα μπει. Πάντως, προσθέτουμε. Σίγουρα, γιατί είπαμε κάτι ρε παιδί μου για τον Gold, ότι αν θέλετε θα το βάλουμε σαν κάποιο tier στο Patreon. Οπότε αυτό σε συνδυασμό με αυτό που είπε η Ασπασία πίσω από την κάμερα, μόνο τότε θα υπάρξει κάποιο Gold. Καθαρά και αποκλειστικά για εσάς. Το οποίο θα μπορείτε να επιλέξετε αν. Αν βάλουμε και ένα έτσι ρε, θα μπορείτε να επιλέξετε και θεωρητικά την κατηγορία για να βάλουμε εμείς τις ταινίες μέσα. Εννοείται. Ναι, λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο. Παιδιά, πάμε να καταρρίψουμε και τον επόμενο στόχο που είναι τα 1100 subs. Σιγά σιγά, τώρα πάμε σιγά σιγά. Με πρόγραμμα, θα λέγα μη. Μη. Εννοείται ότι πάμε share. Έτσι, τα κλασικά να διαδοθεί σε Instagram, Facebook, Twitter, μας κάνετε follow παντού, μπαίνει στο Discord server. Και θα ενεργοποιηθεί και το TikTok, γιατί υπάρχει TikTok στο κανάλι, θα ενεργοποιηθεί. Θα το προσπαθήσουμε και αυτό, να το ενεργοποιήσουμε. Αυτοί που είναι ήδη influencers του TikTok. Εσύ για πίσω από την κάμερα. Έτσι. Έχουμε το άτομο που είναι κατάλληλα για το TikTok, οπότε... Είναι κατάλληλα, είναι κατάλληλα αλλού. Είναι υπεύθυνη για τα social media του καναλιού. Μπράβο. Για το promo βασικά στα social media του. Κάτι τέτοιο. Αυτό. Αν ξεχάσαμε κάτι ρε παιδί μου που δεν αναφέραμε, γιατί ήμασταν λίγο φλού, να το πούμε έτσι. Ναι. Ερωτήσεις από κάτω. Μην τρέπεστε. Απαντάμε σε όλα. Τα comments. Τα βλέπουμε. Ό,τι θέλετε από κάτω, ερωτήσεις, θα απαντήσουμε εννοείται. Και αν έχετε κι εσείς κάποια ιδέα. Εννοείται. Για παιχνίδι. Για παιχνίδι project, κατά κύριο τέτοιο. Safe for work. Ό,τι θέλετε. Ασφασία, κάμιο. Πες κάτι στην κάμερα. Κάτσε στην κάμερα. Χαίρετε μαμά σου. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή live stream του καναλιού μας. Μείνετε συντονισμένοι στα social, ξαναλέω. Έρχονται πραγματάκια. Και... Καλή μας όρεξη!